ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Προστινή πάσα ο Εγγλέζου, ο Αντωνίου με δύναμη, ναι μεν παίρνει την κεφαλιά. Κάνει φάουλ ωστόσο στην προσπάθεια του αυτή στον Τραϊτσεύσκη. Εκτελεί ο Εγγλέζου, ο Κέρκε στην κεφαλιά προς τα πίσω, έχει δώσει πέναλτι. Και έχει βγάλει κίτρινη κάρτα στον Ριέρα ο Νεοκλέους, για να δούμε. Εδώ ξανά η εκτέλεση, προφανώς για κράτημα. Σαντίκ εκτελεί, 1-0 η Δόξα στο 8 λεπτό, ανοίγει το σκορ, δεν έχασε την ευκαιρία αυτή τη φορά. Ο πρώτος σκορ της Δόξας φτάνει στα 11 τέρματα και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του στο Τσίριο στάδιο. Εδώ ξαναβλέπουμε την εκτέλεση από τον Σαντίκ. Πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο το πέναλτι. Απ' την άλλη γωνιά πήγε ο Βοζίνια. Ριέρα. Προστινή πάσα για τον Τόρες. Είναι πολύ καλή στην περιοχή ο Μαρτίνος, ο Χριστοφή. Ο Μαέ. Ο Σισκόφσκι έχει σηκώσει το σημειάκι. Ο βοηθός προφανώς. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ξανά. Δεν είμαι βέβαιος ότι βγήκε η μπάλα εκτός. Μαρτίνος ο Χριστοφή θα παίξει με τον Εγγλέζου. Φάουλ από τον Τόρες. Σαμόα θα στείλει προς το μέρος του Σαντίκ που κινείται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και κάνει το σουτ. Δεν ευθυδιάζεται ο Βοζίνια. Δείτε την κίνηση του Σαντίκ ανάμεσα σε Κέρκες και Τεϊσέιρα από μακριά το σουτ. Ο Λιβέιρα μαρκάρει, ο Αβραάμ έπεσε στο έδαφος. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Νικόλας Οδεκέους, ο οποίος έδωσε τώρα φάουλ στον Μεντόγεβιτς. Εδώ νωρίτερα η πίεση που ασκεί ο Λιβέιρα πάνω στον Αβραάμ και η οποία δεν κρίνεται αντικανονική. Και στην συνέχεια το φάουλ που δόθηκε και ενδεχομένως να λείπει και λίγο ο Νταβόρ, ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό το φάουλ του Νικόλα Εγγλέζου στον Ριέρα που πρόλαβε να παίξει την μπάλα και στη συνέχεια τον ανέτρεψε. Θα δει λοιπόν την κίτρινη κάρτα. Να γυρίζει πίσω στον Ντανίλο, επιμένει Αελ Τόρες η πάσα, αλλά ο Κίκας έχασε στη συνέχεια από τον Αντωνίου. Με το αριστερό το δυνατό σουτ έξω, καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Ξαναβλέπουμε την φάση, κερδίζοντας κανονικότατα την μπάλα. Θα τριμπλάρει εδώ τον Τραϊτσεύσκι, με δύναμη το σουτ, η μπάλα φεύγει ψηλά έξω. Τόρες, Αντωνίου, Ολιβέιρα. Στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Κέρκες για να έχει υπεραριθμία στα άκρα. Πέναλτι γκολ του Σαντίκ, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κέρκες. Έχει βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Κέρκες για την προηγούμενη φάση, νομίζω, ο Νεοκλέους. Και να αλλάξει παιχνίδι για να βρει τον Μινά Αντωνίου. Τόρες γύρισε πολύ ωραία στην περιοχή. Ο Τόρες έπεσε κάτω. Έχουμε πέναλτι. Η ΑΕΛ έχει την δυνατότητα να απαντήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην Δόξα. Κίτρινη κάρτα στον Τραϊτσεύσκι. Εδώ ξαναβλέπουμε τον Τόρες να γυρίζει την μπάλα. Έχω την εντύπωση το δεξί χέρι του Τραϊτσεύσκι, εδώ φαίνεται να απαρεμποδίζει τον Τόρες που πέφτει στο έδαφος. Δίνεται το πέναλτι. Εδώ ξανά βλέπετε. Χτελεί ο Μαέ, 1-1 η ΑΕΛ στο 38ο λεπτό. Βρήκε τον τρόπο από τα 11 βήματα ικανοποίηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Ντούσαν Κέρκες. Κρίσιμο, επιτρέψτε μου να πω χρονικά σημείο, πριν από το τέλος του ημιχρόνου να ισοφαρίζει. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Ο Τόρες εκτελεί. Βγήκε ο Σισκόφσκι, κεφαλιά από τον Μαέ. 2-1 το γυρίζει μόνος του ο Μαέ. Η ΑΕΛ πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ. Ο Ράιαν Μαέ γίνεται από νωρίς ο υποψήφιος για να είναι το πρόσωπο της αναμέτρησης. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Τόρες. Δείτε εκτός εστίας τον Σισκόφσκι. Ο Μαέ σηκώνεται και με άψογο στυλ τελειώνει την φάση. Η κεφαλιά στην ανυπεράσπιστη εστία. Πώς αλλάζει ένα παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά. Hey!
έπαιξε, Νικόλα, έπαιξε. Ο Τόρες, ο Σαντίκ μπροστά από τον Σισκόφσκι, ο Ντανίλο στη συνέχεια. Το σουτ που γίνεται, ο Σισκόφσκι απογειώνεται με πίσω βήματα και παραχωρεί το κόρνερ. Πήγε να τον ευνηδιάσει, δείτε ξανά την φάση από το ξεκίνημα, η απομάκρυνση από τον Σαντίκ και το μακρινό σουτ. Ο Τεϊσέιρα και τώρα ο Τόρες έστειλε την παλιά του για τον Μαέ, κατέβασε στην περιοχή με το αριστερό το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Με τον Τόρες και πάλι να δημιουργεί, τον Μαέ να κάνει το σουτ. Θα βρει τον Ολιβέιρα Εγκλέζου, δοκιμάζει το αριστερό σουτ, αποκρούει ο Βοζίνια. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Νικόλα Εγκλέζου. Θέλουν να παίξουν σίγουρα οι της ΑΕΛ. Ολιβέιρα έκανε το φάουλ. Έχει γίνει και αγωνιά στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν βγήκε η κάρτα, Χαρλάμπε. Κίτρινη. Έχει βγει κίτρινη στον Ολιβέιρα. Κερδίζει την μπάλα και κάνει το λάθος. Κερδίζει ο Μινάς Αντωνίου. Προσεγγίζει την περιοχή. Δίνει στον Τόρες, ο οποίος κινήθηκε από αντικανονική θέση. Σηκώθηκε το σημειάκι από τον βοηθό. Βλέπετε, ήταν ξεκάθαρο το offside. Γι' αυτό και σηκώθηκε άμεσα. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Κάνει κίνηση ο Ντανίλος. Αυτόν θα πάει μπάλα. Απέφυγε πολύ ωραία τον Ασαμόα. Και έστειλε απέναντι στον Ριέρα η πάσα στον Τόρες. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα κάνει το σουτ. 3-1 η ΑΕΛ. Σε μια υποδειγματική επίθεση με τον Μανουέλ Τόρες από δημιουργός να γίνεται εκτελεστής σε αυτή την φάση. Στο 65ο λεπτό μπήκε τον γκολ. Δείτε από πού αρχίζει η φάση. Με την κίνηση από τον Ντανίλο. Το γύρισμα προς το μέρος του Ριέρα. Ασίστ δίνει για τον Τόρες αμέσως. Το πλασέ στην απέναντι γωνία. Πράγματι εξαιρετικό τον γκολ. Καθώς ο Σαντίκ θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ολιβέιρα. Ο Κίκας θα κάνει το σούτο. Βοζίνια θα πέσει στη γωνία. Από την πάσα του Ολιβέιρα. Ο Κίκας αμέσως θα κάνει το σούτ στη γωνία. Ο Βοζίνια θα πέσει. Η ΑΕΛ εξακολουθεί να έχει σαφέστατη υπεροχή σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της μπάλας. Ο Μαέ μπαίνει και είναι έτοιμος να σκοράρει. Χατρίκ από τον Μαέ. Είναι το πρόσωπο της απόψινής αναμέτρησης. Με το τρίτο γκολ έχει σηκωθεί το σημειάκι. Είναι λίγο πιο μπροστά. Ο Μαέ γέρνει το σώμα του πιο μπροστά. Ντριμπλάρει και τον Σισκόφσκι. Ολιβέιρα. Παραγίνει το λάθος. Ο Μπάμπιτς κόντραρε η μπάλα στο δικό του πόδι. Τα μπάλα ο Καρλίτος, για να δούμε αν θα προλάβει. Ήταν δυνατή η πάσα από τον Εγκλέζου. Τον είδε που έκανε κίνηση στην περιοχή. Τον πρόλαβε στη συνέχεια ο Σάντος και έτσι ο Καρλίτος έκανε το φάουλ. Εδώ ξαναβλέπουμε τι έγινε στην προηγούμενη φάση. Τελευταία κίνηση από τον Πάγκο και τον Τούσαν Κέρκες. Έχει κερδίσει φάουλ η Δόξα. Είμαστε, ολοκληρώνεται το 23ο λεπτό και έχει δει κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντινίδης. Για το φάουλ που βλέπετε εδώ. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.